Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιτρέψαμε. Τέταρτο μέρο, Νικόλα κλινικός ο κλινικό ψυχολόγο, συνεργάτη τη εκπομπή. Καλησπέρα, λοιπόν. καλώ σα βρήκα. Μια δύσκολη πραγματικά εβδομάδα, πραγματικά δύσκολη εβδομάδα. Νομίζω ότι το δράμα του ουκρανικού λαού το ζούμε όλοι. Χτε, μάλιστα, πραγματικά είδα και κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο σε ένα σημείο, ξέρει. Μιλούμε για 500.000 περίπου πρόσφυγε οι οποίοι Σωστά. θα έχουν ψυχιατρικά, ψυχολογικά προβλήματα. Από τα 10 εκατομμύρια. Το ήταν αναμενόμενο λίγο πολύ σε εμά, αλλά νομίζω ότι όταν το βλέπει πραγματικά όλο αυτό το δράμα του ενό λαού, πραγματικά είναι μια κατάσταση που σοκάρει. Και φωκάρει. επιβάρηση τη ψυχολογία και σε άλλε χώρε. Και επιβάρηση τη ψυχολογία και σε άλλε χώρε, αφέστατα. Γιατί μιλάμε για 10 εκατομμύρια ε, ανθρώπου οι οποίοι ξεριζώνται από τι αιστείε του, οι οποίοι πηγαίνουν σε κάποια άλλα μέρη, οι οποίοι πραγματικά χωρίζονται από τι οικογένειέ του. Μιλάμε πραγματικά για ανθρώπου οι οποίοι δυσκολεύονται πάρα, πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θεωρείται φυσιολογικό σε ένα σημείο το ότι περίπου ένα στου 20 από αυτού του ανθρώπου θα εκδηλώσει μια συμπεριφορά η οποία συμπεριφορά θα είναι ψυχολογική, ψυχιατρική, διατραγμένη συμπεριφορά. Μάλιστα, είναι μια δύσκολη περίοδο. Τα έχουμε Δύσκολη περίοδο, σαφέστατα. Πάλι. Μιλάμε για μια δύσκολη περίοδο, ναι, ακριβώ. Για μια περίοδο την οποία τη ζούμε όλοι λίγο πολύ. Α, από εκεί και πέρα, Νομίζω ότι αυτό αφήνει αποτυπώματα λίγο πολύ στην ψυχολογία όλων, κυρίω βέβαια των ανθρώπων οι οποίοι ζουν αυτό το δράμα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα το σημερινό mm -hmm. με το οποίο θα ασχοληθούμε και θα αναλύσουμε και θα μα παρουσιάσει σύνδρομο ε, Μιχάουζεν. Συνδρομό δια, Μιχάουζεν, διαντυπροσώπου. Δια ναι, είναι κάτι που έχει συζητηθεί πολύ τελευταία, με βάση το γεγονό ε, τη ε, οικογένεια που έχασε τα τρία παιδιά. Δεν θα αναφερθούμε εννοείται στο συγκεκριμένο γεγονό. Απλά επειδή έχουμε μιλήσει πάρα πάρα πολύ, νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε για το τι είναι το συγκεκριμένο σύνδρομο, γιατί έχει αναφερθεί πάρα πάρα πολύ. Είναι ψυχική διαταραχή λοιπόν. Προέρχεται από το Βαρόνο Μινχάουζεν, ο οποίο Βαρόνο Μινχάουζεν ε, ήταν ένα υπαρκτό πρόσωπο, ξέρεις, το οποίο πολέμησε στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1768. Από εκεί και πέρα το περιέγραψε μάλιστα συγκεκριμένα ο Ροδόλφο Ράσπε, ένα συγγραφέα Γερμανό, ναι. και ο οποίο μάλιστα βαρόνο Μινχάουζεν με την επιστροφή του άρχισε να διηγείται το τι σημαντικά πράγματα έκανε σε αυτόν τον πόλεμο, τα το οποία τα περισσότερα ήταν ψέματα. Από εκεί και πέρα το, η λέξη Μινχάουζεν έγινε συνώνυμο με το. Ψέμα. Από εκεί και πέρα, βεβαίω, έχουμε δύο κατηγορίε του συνδρόμου Μιχάουζεν συγκεκριμένα. Την πλασματική διαταραχή, η οποία επιβάλλεται στον εαυτό του, για τον καθένα, δηλαδή κάποιο ο οποίο επιβάλλει μια πλασματική διαταραχή στον εαυτό του και μια πλασματική διαταραχή την οποία την επιβάλλει σε άλλον. Παράδειγμα τα δηλαδή. Άτομα, δηλαδή κάποιο ο οποίο με κάποιο τρόπο πάσχει, επιβάλλει στον εαυτό του το ότι πάσχει, το ότι είναι πάρα πολύ άσχημα, το ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα και από εκεί και πέρα αισθάνεται πάρα, πάρα πολύ άσχημα ή πολύ απλά δημιουργεί προβλήματα στα. Άτομα τα οποία φροντίζει, τα οποία άτομα τα οποία φροντίζει πάσχουν και έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Α, σίγουρα τα άτομα τα οποία πάσχουν, α, λέμε ότι τα άτομα τα οποία πάσχουν από αυτή τη διαταραχή, δρούν σαν να πάσχει το παιδί του, γιατί στη συγκεντρωτική πλειοψηφία των περιπτώσεων πρόκειται για το παιδί του. Το θύμα δεν πάσχει, ψεύδονται τα συγκεκριμένα άτομα, μιλάμε για ψέμα, και από εκεί και πέρα αποκομίζουν κάποιο συγκεκριμένο όφελο, ίσω επειδή κάποιο ασχολείται περισσότερο με τα συγκεκριμένα άτομα. Πάμε να μιλήσουμε ωστόσο για τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου. Είναι πάρα πολύ σπάνιο πριν απ' όλα αφορά 1 έως 28, ανάλογα με τις έρευνες, ανά εκατομμύριο. Δηλαδή πραγματικά είναι πάρα πολύ σπάνιο. Κάποιοι ερευνητέ, ξέρει, ωστόσο, αυτό το νούμερο το ανεβάζουν παραπάνω, λένε ότι ισχύει για παραπάνω κόσμο. Θα το δούμε, ναι. από εκεί πέρα δεν ξέρουμε. Σιγά-σιγά είναι εν εξελίξη. Στο 93% ο θήτη είναι η μητέρα, ή κάποιο άλλο κυδεμόνα. Μόνο στο 7% είναι ο πατέρα, από εκεί πέρα, και μάλιστα στην περίπτωση που ο πατέρα είναι το θύμα, έχει το, το, θύτης, το θύμα, έχει τριπλάσει πιθανότητε να είναι το αγόρι τη οικογένεια. Δηλαδή, συνήθω η μητέρα δημιουργεί πρόβλημα στα θηλυκά τη οικογένεια. Αντιθέτω, ο πατέρα δημιουργεί συνήθω πρόβλημα στο αγόρι τη οικογένεια. Φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλο ποσοστό θνησιμότητα. Σε 7 έω 10% καταλήγει η μέση ηλικία τη κατάληξη των παιδιών δηλαδή που καταλήγουν, των ανθρώπων που φροντίζουν ναι. οι, οι θήτε που καταλήγουν, είναι περίπου τα 4 χρόνια. Η κύρια αιτία που καταλήγουν είναι η άπνοια, η δεύτερη αιτία που καταλήγουν είναι η ασυτεία και η τρίτη αιτία που καταλήγουν είναι ο τραυματισμό. Όπω επίση φαίνεται ότι σε ένα πολύ ψηλό ποσοστό, σε ένα ποσοστό περίπου 25%, καταλήγουν και τα αδέρφια τη οικογένεια. Δηλαδή, όχι μόνο ένα άτομο, αλλά και σε ένα πολύ ψηλό ποσοστό τα αδέρφια τη οικογένεια. Σε ένα ποσοστό 25%. Αναγνωρίστηκε μόλι το 2013 και μιλούμε για πλασματική διαταραχή. Πλέον η επίσημη ονομασία είναι πλασματική διαταραχή επιβαλλόμενη στον εαυτό του, δηλαδή κάποιο άτομο το οποίο με κάποιο τρόπο υποφέρει, ούτω ώστε να τραβήξει την προσοχή των άλλων. Και το δεύτερο, αυτό το οποίο βλέπουμε σε αυτήν εδώ την περίπτωση, είναι η πλασματική διαταραχή επιβαλλόμενη σε κάποιον άλλον. Αυτό ο κάποιο άλλο δεν είναι απαραίτητα δίποδο, δεν είναι απαραίτητο άνθρωπο, μπορεί να είναι και ζώο, μπορεί να είναι και τετράποδο από εκεί και πέρα. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο δημιουργώ πρόβλημα στο ζώο, προκειμένου να τραβήξω την προσοχή των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται γύρω μου. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι ο εξαρτημένο ή οι εξαρτημένοι είναι ανήμποροι να αντιδράσουν και πλήρω εξαρτώμενοι από το θήτη. Και γι' αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση η πρώτη κατηγορία εξαρτημένων που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ναι. είναι τα παιδιά, είναι στη συνέχεια ηλικιωμένοι και η τρίτη περίπτωση είναι τα ζώα. Πάμε στο δεύτερο πίνακα, όπου μιλάμε τα αίτια του συνδρόμου. Το πρώτο είναι το πιθανό ιστορικό κακοποίηση ή παραμέληση. Δεύτερον, μη έλεγχο τη ζωή. Δεν ελέγχω τη ζωή μου. Δεν ελέγχω τη ζωή μου, δεν έχω πάρει τη ζωή μου στα χέρια μου. Τρίτον, μειωμένη αυτοεκτίμηση, τόνωση μέσα από το ενδιαφέρον των άλλων. Το τέταρτο είναι το στρε και το άγχο και η αδυναμία διαχείριση προφανώ του στρε και του άγχου. Το επόμενο είναι η ανάγκη προσοχή, τόνωση ενθάρρυνση που χρειάζεται το άτομο για να συνεχίσει. Το επόμενο είναι γνώση ιατρικών θεμάτων, δηλαδή το άτομο το οποίο είναι φίτη, σε αυτή την περίπτωση, είναι γνώστη ιατρικών θεμάτων. Επίση υπάρχει ιστορικό κατάθλιψη, πολύ πολύ συχνά, συνήθω αυτό που λέμε εμεί ψυχοσυχή κατάθλιψη. Ιστορικό πλασματικών διαταραχών, δηλαδή κάποιο άνθρωπο ο οποίο υπέφερε ο ίδιο τον εαυτό του, όπω λέμε, μπορεί να το κάνει αργότερα στα άτομα τα οποία φροντίζει, προσέχει, όπω για παράδειγμα στα παιδιά του. Και κάτι το οποίο δυστυχώ υπάρχει σε όλε τι περιπτώσει κακοποίηση, ότι οι θήτε υπήρξαν θύματα. Κάτι το οποίο δυστυχώ είναι μια αλήθεια, για αυτό το λόγο και ξεκινάει ένα καινούριο κύκλο συνήθω. Τα θύματα ξαναγίνονται θήτε, οι θήτε ξαναγίνονται θύματα και συνήθω υπάρχουν κύκλοι οι οποίοι ανοίγουν και κλείνουν αέναι. Δυστυχώ. Μιλούμε για τα κίνητρα των θητών. Το πρώτο είναι η προσέλκυση τη προσοχή, δηλαδή να τραβήξω την προσοχή των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται γύρω μου. Το δεύτερο είναι η επιβράβευση από του άλλου μέσα από τη δική μου θυματοποίηση, γιατί αισθάνονται όλοι ότι είμαι θύμα, άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο α, επιβραβεύομαι από του άλλου. Και το τρίτο φυσικά είναι η τόνωση του αυτοσυναιστήματο. Όλα αυτά δεν κάνουν τίποτα περισσότερο παρά δρουν και τονώνουν τη συμπεριφορά μου αυτή την οποία. Αυτή η συμπεριφορά χειροτερεύει υπό την έννοια του ότι δημιουργώ καινούργια προβλήματα στο άτομο το οποίο φροντίζω. Δηλαδή είναι προκαλώ κακό σε έναν άνθρωπο για να κερδίσω μια επιβράβευση. Ακριβώ. Για να κερδίσω μια επιβράβευση των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται γύρω μου. Το επόμενο είναι οι τρόποι εκδήλωση. Είναι πρώτον ψεύδονται για τα συμπτώματα τα συμπτώματα του παιδιού, τα συμπτώματα του ανθρώπου που φροντίζουν. Το δεύτερο είναι η αλείωση των ιατρικών εξετάσεων, ούτω ώστε το παιδί ή τέλο πάντων το άτομο το οποίο φροντίζω να φαίνεται άρρωστο. Και το επόμενο και τελευταίο είναι ότι βλάπτουν το θύμα, ούτω ώστε το θύμα να εκδηλώσει τα συμπτώματα. Στι ακραίε περιπτώσει βεβαίω, τα συμπτώματα όπω είπαμε μπορεί να είναι άπνια, δεδομένου του ότι μιλούμε για θάνατο διαστραγγαλισμού δυστυχώ πολλέ φορέ. Από εκεί και πέρα μιλούμε για ασυτεία και για υποσυτισμό πάρα, πάρα πολλέ φορέ. Περνούμε στον επόμενο πίνακα που λέμε για τα γνωρίσματα των Πασχόντων. Έχουν ιατρικέ γνώσει. Έχουν ιατρικέ γνώσει ή είναι οι ίδιοι υγειονομικοί. Δηλαδή βρίσκονται στον χώρο των υγειονομικών. Γνωρίζουν δηλαδή κάποια πράγματα. Οι ιατρικέ γνώσει μένουν στο διαδίκτυο, ψάχνουν κάποια θέματα. Ακριβώ. Ακριβώς. Μοιάζουν να είναι αφοσιωμένοι στο θύμα. Είναι φιλική συνεργάσια με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Όλοι μιλούν δηλαδή για άτομα τα οποία είναι πολύ φιλικά και συνεργάσιμα. Δείχνουν να ανησυχούν για το θύμα. Επίση, πάσχουν οι ίδιοι από φανταστικέ διαταραχέ. Αυτό που λέγαμε προηγουμένω. Πάσχω εγώ ο ίδιο. Οπότε λοιπόν αργότερα θα το μεταφέρω αυτό στο παιδί μου. Δεν βλέπουν κάτι κακό στη συμπεριφορά του. Δηλαδή τα ίδια δεν μπορούν να αξιολογήσουν και να δουν κάτι κακό στη συμπεριφορά του. Πολύ σημαντικό πίνακα στα ύποπτα σημάδια. Το πρώτο είναι η προσκόλληση στο θύμα. Δεν φεύγει λεφτό από το προσκέφαλο του θύματο. Δηλαδή, μιλούμε συνήθω όλο ο υπόλοιπο περίγυρο για μια καλή μητέρα ή για έναν καλό πατέρα. στην μειοψηφία των περιπτώσεων, όπω ναι. λέγαμε προηγουμένω. Δεύτερον, μιλούμε για λεπτομεριακή γνώση των συμπτωμάτων και μιλά πολύ λεπτομεριακά για όλα τα συμπτώματα τα οποία έχει α, το άτομο. Το επόμενο είναι περίεργοι συνδυασμοί συμπτωμάτων. Δηλαδή, συνδυασμοί συμπτωμάτων οι οποίοι ακριβώ δεν μπορούν να, τους εξετάσω, να, 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 εξηγηθούν. ιστορικών yeah. νοσηλειών, δηλαδή ε, πολλαπλές πολλαπλέ νοσηλίε, στι οποίε νοσηλίε το άτομο αισθάνεται καλύτερα όταν βρίσκεται μέσα στον, ε... Συγκεκριμένο χώρο, αντιθέτως στο, στο, στο χώρο του νοσοκομείου, αντιθέτω όταν ξαναπηγαίνει στο σπίτι, το άτομο υποτροπιάζει. Απουσία των συμπτωμάτων με απουσία του φροντιστή. Αυτό που λέγαμε, το πρόσωπο του νοσοκομείου, ναι. τα πρόσωπα του νοσοκομείου δεν μπορούν να καταλάβουν για ποιο λόγο συμβαίνει Ένα αυτό. Ένα πολύ Λένε... καλά στημένο σενάριο βλέπω εγώ, αλλά ε, από πίσω κρύβεται μία διαταραχή. Μία, μία, διαταραχή. μία, διαταραχή, μία διαταραχή, ακριβώς. Η οποία είναι διαταραχή σημαντική και η οποία, όπω είπαμε προηγουμένω, τελευταία, επειδή είναι και σπάνια, τελευταία έχει αρχίσει και εξηγείται, δεδομένου ότι μιλούμε, όπω είπαμε, για μία περίπτωση στο εκατομμύριο, για δύο ή για τρει περιπτώσει στο εκατομμύριο. Είναι μια πολύ σπάνια διαταραχή. Αποσία λοιπόν των συμπτωμάτων με την απουσία του φροντιστή. Προχωράμε παρακάτω όπου μιλάμε για αποκλειστική φροντίδα, δηλαδή το άτομο έχει την αποκλειστική φροντίδα. Είτε του παιδιού είτε του ηλικιωμένου ατόμου, το οποίο προσέχει. Πολύ βασικό επίση ασυμβατότητα εξετάσεων και συμπτωμάτων. Δηλαδή εξετάσεις, γιατρικές εξετάσεις οι ιατρικέ εξετάσει οι οποίε υπάρχουν δεν είναι συμβατέ με τα συμπτώματα. Αλλίωση εξετάσεων, σκόπιμη αλλίωση εξετάσεων, στέλνει δηλαδή άλλο αίμα, άλλα ούρα, ούτω ώστε να εξεταστούν. Ξένε ουσίε οι οποίε υπάρχουν σε αίμα και σε ούρα πολλέ φορέ χημικές ουσίες δηλαδή με κάποιο τρόπο και ιστορικό θανάτων στην οικογένεια. Όπως λέγαμε προηγουμένως, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, στο 25%, το άτομο δυστυχώς, ο θήτης δυστυχώς δεν περιορίζεται στο να προκαλέσει θάνατο μόνο στο ένα άτομο της οικογένειας, αλλά α, περνάει και στα υπόλοιπα άτομα της οικογένειας και στα υπόλοιπα προστατευόμενα μέλη τα οποία έχει της οικογένειας. Περνάμε στον επόμενο πίνακα, κάτι, κάτι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί όταν μιλάμε για οικογένεια, πάντα μιλούμε για πατέρα και μητέρα. Στην περίπτωση κατά την οποία ο θήτη είναι η μητέρα, α δούμε ποιο είναι το προφίλ του πατέρα. Από μακρό, συναισθηματικά αποδεσμευμένο, ανίσχυρο, παθητικό, απόν από το σπίτι και πάρα πολύ βασικό, αρνητή τη κακοποίηση και των ευρημάτων. Είναι δηλαδή χαρακτηριστικό το ότι ο άνθρωπο αυτό είναι αδύνατο να μπορέσει να αντιδράσει, να μπορέσει να α, βοηθήσει την κατάσταση ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί συγκεκριμένη διαταραχή, η οποία διαταραχή, δυστυχώς όπως είπαμε, ενδυνάμει μπορεί να αποβεί μοιραία για το άτομο το οποίο φροντίζει το συγκεκριμένο άτομο που έχει τη διαταραχή. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι πολλέ φορέ ο πατέρα δεν επισκέπτεται τον Πάσχοντα. Δεν επισκέπτεται τον Πάσχοντα. Και φυσικά περνάμε στο τελευταίο, στη θεραπεία, μακρόχρονη και δύσκολη, πραγματικά θεραπεία. Συμβουλευτική ψυχολογική υποστήριξη, η οποία μπορεί να είναι για πολλά, πολλά, πολλά χρόνια. Απομάκρυνση του θύματο, πρέπει να υπάρξει ανάδοση, ανάδοχη οικογένεια, ούτως, ώστε να πάρει το θύμα, γιατί το θύμα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αλλιώ την κατάσταση. Μιλούμε στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων για άτομα τα οποία είναι πλήρω εξαρτώμενα από τον φροντιστή του, παιδιά ή ηλικιωμένοι, όπω λέγαμε κυρίω. Uh, φαρμακευτική αγωγή, φαρμακευτική αγωγή στα συνοδά προβλήματα οποία μπορεί να υπάρχουν. Δηλαδή, το συγκεκριμένο άτομο που έχει αυτή την συμπεριφορά μπορεί να έχει και άγχο. Άρα, λοιπόν, πρέπει να υπάρξει φαρμακευτική αγωγή για τα συνοδά προβλήματα. Και επίση υπάρχουν πάρα πολλέ συχνέ υποτροπέ. Γι' αυτό το λόγο και πρέπει να υπάρχει μια ψυχοεκπαίδευση, θα λέγαμε, από συγγενεί και φίλου, οι οποίοι με κάποιο τρόπο να βοηθήσουν, ούτω ώστε να μπορούμε να είναι υποστενή παρακολούθηση το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο εν δυνάμει μπορεί να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Το βασικό, ωστόσο, θα σου έλεγα ότι είναι η άρνηση του προβλήματο, Νίκο, δεδομένου του ότι το άτομο δεν συμμετέχει στη θεραπεία και άρα λοιπόν αρνείται το πρόβλημα, και αυτό δυσκολεύει πολύ, πολύ περισσότερο τα πράγματα. Δεν συμμετέχει στη θεραπεία. Τα πρώτα συμπεράσματα, ούτε ένα άνθρωπο πάσχει, mm. έχει πρόβλημα, χρειάζεται βοήθεια. Από ποιον προκύπτουν, ποιο καταλήγει, ποιο κάνει το πρώτο βήμα. Στη συγκεκριμένη των περιπτώσεων, δυστυχώ, η αστυνομία. Η Δυστυχώ, στη συγκεκριμένη των περιπτώσεων, η αστυνομία. Γιατί, όπω είδαμε, το άτομο το οποίο βρίσκεται δίπλα, που στη, ναι. στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ο πατέρα, συνήθω είναι απόμακρο και είναι αδύνατο να αντιδράσει. Άρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γνωρίζει αυτός και ο δεν αντιδράζει. ή τα χαρακτηριστικά του. Όχι, τα χαρακτηριστικά του και τα το ψυχικά το προφίλ που... του. Το προφίλ του είναι τέτοιο. Είναι το αδύναμο. Οποίο δεν μπαίνει ακριβώ. Είναι ένα αδύναμο προφίλ που δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να καταλάβει το τι, στο πώ συμβαίνει και στο γιατί συμβαίνει αυτό. Ένα η δυναμικό προφίλ πατέρα κουμπώνει δίπλα σε μια τέτοια περίπτωση. Συνήθω δεν κουμπώνει, δεδομένο του ότι αν υπήρχε δυναμικό προφίλ πατέρα, δεν θα υπήρχε ποτέ σχέση μεταξύ αυτών των δύο ανθρώπων. Δηλαδή, ξέρει, πολλέ φορέ οι άνθρωποι λειτουργούν συμπληρωματικά, θα έλεγα. Ένα δυναμικό προφίλ πατέρα δεν θα μπορούσε να κλειδώσει, να κουμπώσει με ένα προφίλ τέτοια ναι, γυναίκας. Αλλά δεν να για να γυναίκα, υπάρχουν προστατευόμενα μέλη πριν υπάρξει γάμο ναι. και πριν υπάρξουν παιδιά. Ακριβώ. Αλλά από περιπτώσει, πώ φαίνεται ότι ένα άνθρωπο πάσχει, αν δεν υπάρχει κάποιο δίπλα του. Συνήθως, συνήθως τα συγκεκριμένα άτομα αρχίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα στον ίδιο του τον εαυτό. Δηλαδή οι ίδιοι πάσχουν προκειμένου να τραβήξουν την προσοχή των άλλων. Από εκεί και πέρα όταν έχω και ένα προστατευόμενο μέλος αργότερα... Ναι. Φροντίζω ούτω ώστε το παιδί μου να πάσχει, φροντίζω εντό αγωγικών βεβαίω αυτή η λέξη, ούτω ώστε το παιδί μου να πάσχει, ούτω ώστε τραβήξω την προσοχή των υπολείπων. Από εκεί και πέρα συνήθω μιλούμε για ένα οικογενειακό κάδρο ενό πατέρα, ο οποίο πατέρα στην, περισσό... στην, πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν είναι δυναμικό τόσο στην αντιδράση και ο οποίο έχει υπάρξει με ένα τέτοιο άνθρωπο, μια τέτοια γυναίκα, προκειμένου ούτω ώστε αυτή η γυναίκα, ο δυναμισμό αυτή τη γυναίκα εντό εισαγωγικών περνά μέσα από μια τέτοια ισορροπία, παύλα ανισορροπία, που σαφέστατα μπορεί να αποβεί μοιραία για τα προστατευόμενα ναι. μέλη τη οικογένεια αργότερα. Νίκο, είσαι να ένας κλινικός ψυχολόγος, έχει διαχειριστεί εκατοντάδες περιστατικά, Σε συγκεκριμένη περίπτωση, ακόμα και από τις γνωριμίες, από τις σου, από την έρευνά σου, έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Ε, 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 με, έχουν υπάρξει μελέτες, έχουν υπάρξει έρευνες, ε, τέτοια περίπτωση ακριβώ δεν έχει υπάρξει. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, δεδομένου το ότι, όπω είπα προηγουμένω, Νίκο, μιλούμε για μία περίπτωση ακριβώ στο εκατομμύριο, για δύο ή για τρει περιπτώσει στο, στο εκατομμύριο. Από εκεί και πέρα, ακόμα και σε αυτέ τι περιπτώσει, περίπου σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, στο 25%, το άτομο το οποίο φροντίζω εγώ πεθαίνει. Άρα λοιπόν, μιλούμε για περίπου μία περίπτωση στα 4 εκατομμύρια ουσιαστικά. Άρα μιλούμε για πολύ σπάνια ε, κατάσταση. Και σαφώ νομίζω ότι ακόμα και αν έχει υπάρξει, δυστυχώ δεν έχει καταγραφεί πολλέ φορέ. Αυτέ οι έρευνε που σου είπα, αυτό το οποίο μιλούμε για μία περίπτωση εκατομμύριο δηλαδή, μιλούμε για έρευνε οι οποίε αφορούν συνήθω παγκόσμια δεδομένα από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία, η οποία έχει βγάλει κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα και ποσοστά. Κάνει λόγο για συχνέ υποτροπέ. Mm -hmm. Ε, οπότε δεν είσαι και τόσο αισιόδοξο αν ένα άνθρωπο ο οποίο νοσεί και πάσχει μπορεί να βγάλει άκρη και μπορεί να γίνει καλά. Όχι, δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο Δεδομένο του ότι και αυτό φαίνεται από το 3. Η απομάκρυνση του θέματο που πρέπει να υπάρξει πρέπει να υπάρξει ανάδοχη οικογένεια. Δεδομένου του ότι το συγκεκριμένο άτομο είναι αδύνατο να μπορεί να φροντίσει κάποιο άτομο τη οικογένειά του. Και δεν μιλώ για την περίπτωση όπου πραγματικά ο φροντιστή φτάνει ή η φροντιστρια στη συγκεκριμένη περίπτωση φτάνει στο να μην το φροντίσει καθόλου, ώστε το άτομο να χάσει τη ζωή του, αλλά ακόμα και στην περίπτωση που υπάρξει κακοποίηση σε ένα σημείο, νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρξει συνέχιση ε, το, 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 τη, της οικογενειακής ζωής κατά αυτόν τον τρόπο, δεδομένο του ότι πρέπει να υπάρξει απομάκρυνση του θύματος. Άρα ανάδοχη οικογένεια, ευχαριστώ. όπως είπαμε. Νικόλα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Νικόλα, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Νικόλα, ευχαριστώ. Λοιπόν,